Καλημέρα Νάνση, καλημέρα Θανάση, είμαι ο Δημήτρης Πουλούρης και σήμερα θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις, κυρίως για αρχάριους αλλά και για προχωρημένους, να αυξήσουν την ένταση με βάση τις επαναλήψεις ή τα κιλά που μπορούν να σηκώσουν. Το πιο σημαντικό είναι η τεχνική μας. Προσπαθήστε να κρατήσετε τη τεχνική σας σε καλά επίπεδα, ακόμα και αν χρειαστεί να αυξήσετε τα διαλύματά σας. Για όσους έχετε Garmin, σας βοηθάει πάρα πολύ να ελέγχετε τους καρδιακούς σας παλμούς, να βλέπετε τα διαλύματά σας αλλά και να ελέγχετε τις θερμίδες που έχετε κάψει. Ξεκινήσαμε με λίγα jumping jacks, να ανεβάσουμε λίγο τους παλμούς μας, να ετοιμάσουμε το σώμα μας και τώρα θα πάμε να δείξουμε λίγες προβολές μπροστά. Δίνουμε έμφαση στο μπροστά πόδι και την καλή επαφή της φτέρνας με το έδαφος. Λάγες προβολές με κίνηση, δίνουμε πάλι έμφαση στην καλή επαφή της φτέρνας και καλή βάση. Ορειβατική, για μεγάλη έμφαση στον κορμό και τους κοιλιακούς μας, ελέγξτε την κίνηση φέρνοντας το γόνατο μπροστά και διατηρήστε παλάμη και ώμο στην ίδια ευθεία. Σταθερές προβολές με πίσω πόδι σε ύψωμα, ελέγχω το κατέβασμά μου, ανεβαίνω λίγο πιο δυναμικά. Για τους πιο αρχάριους μπορεί να γίνει και με το πίσω πόδι στο έδαφος. Push-ups, βασική άσκηση. Αν δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον 8 επαναλήψεις, ανεβάζουμε τη θέση των χεριών. Όσο πιο ψηλά τα χέρια, τόσο πιο εύκολο. Διατηρήστε τους αγκώνες κοντά στο σώμα σας. Νάνση, Θανάση, ολοκληρώσαμε μια προπόνηση που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές ομάδες του σώματος. Οι πιο αρχάριοι να μείνουν στο εύρος επαναλήψεων 6 έως 10, οι πιο προχωρημένοι 15 έως 20 επαναλήψεις ή με ένα πρόσθετο βάρος. Ραντεβού στο Training Room.